20 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου έναν αστεϊσμό. Σύμφωνα με την πρόταση, μία από τις προτάσεις που ακούσαμε του κύριου Λεβέντη, φαίνεται πάντως, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, ότι μάλλον δεν κινδυνεύεται από αυτή την ποινικοποίηση του ομολόγου προς το παρόν. Πάμε λοιπόν τώρα στη σημερινή μας συζήτηση, ξεκινώντας από πραγματικά περιστατικά δεδομένα, αντικειμενικά στοιχεία. Πρώτο αντικειμενικό στοιχείο, από τον Αύγουστο του 2018 έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Από και πριν, αλλά και μετά τον Αύγουστο του 2018, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές στο σώμα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Προσπαθεί να θωρακίσει θεσμικά το κράτος, προσπαθεί να ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις πάντα προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Επόμενο δεδομένο. Τα γεγονότα αυτά προκαλούν μια έκδηλη αμηχανία. Αμηχανία στις υπόλοιπες δυνάμεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η αμηχανία αυτή μπορεί να προκαλεί όρους πολιτικής εμπάθειας, να είναι δηλαδή μία από τις εξηγήσεις που μπορούμε να δώσουμε για τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι όπως ακόμη και σήμερα αυτή στο σημερινό διάλογο αποτυπώθηκε. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπήρξαν ξεκάθαρες απόψεις, υπήρξαν ξεκάθαρες γνώμες, υπήρξε μια θεσμική, κατά την άποψή μου, τοποθέτηση από πλευράς Πρωθυπουργού στην πρωτομιλία του. Αναντίστοιχη, κατά τη γνώμη μου, ήταν η τοποθέτηση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ως προς ποια προϋπόθεση της συζήτησης αυτής, τη συζήτηση που θα τη δούμε να εξελίσσεται τους επόμενους 2 μήνες, στην προθεσμία δηλαδή που θα χορηγηθεί στη συγκεκριμένη επιτροπή, στην Αναθεωρητική Επιτροπή, τους όρους της συνένεσης. Είναι η πολιτική συνένεση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μία αφηρημένη πολιτική έννοια? Ή ισχύει αυτό που ακούσαμε σήμερα και από εκπροσώπους του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, ότι δηλαδή είναι τέτοιο το πολιτικό περιβάλλον που δεν επιτρέπει πράγματι όρους συνένεσης, πολιτική συνένεση σε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση? Ερωτηματικό. Αυτό θα κληθείτε. Τα μέλη της Επιτροπής θα είναι ένα από τα βασικά θεσμικά ερωτήματα στο οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε. Σε αυτή την απάντηση, τι δεν πρέπει να διαφύγει? Δεν πρέπει να διαφύγει το κοινωνικό αίτημα. Το κοινωνικό αίτημα είναι αυτό, η φωνή της κοινωνίας είναι αυτή, η οποία πολλές φορές προηγείται της όποιας τεχνητής ή ουσιαστικής πολιτικής ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Στο σημείο αυτό μπορούμε να θέσουμε ένα ακόμα ερώτημα. Η ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση είναι θεμητή σε μια επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει για τις διατάξεις της συνταγματικής που θα προταθούν προκειμένου να αναθεωρηθούν? Ασφαλώς και είναι θεμητή. Μπορεί η ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση να δημιουργήσει συνενέσεις? Ασφαλώς και μπορεί να δημιουργήσει συνενέσεις. Ποια είναι η αντίθετη άποψη σε αυτό? Η ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση να διεξαχθεί με όρους εμπάθειας, προκειμένου να καταλήξουμε στο μότο, σε ένα καινούριο δόγμα. Ποιο είναι αυτό? Να ιτηθούν οι ιδέες, οι ελαττωματικές ιδέες της αριστεράς. Μία σημείωση ήταν αυτή. Μία δεύτερη σημείωση, η οποία έγινε αρκετή συζήτηση σήμερα, είναι για το αν επαρκούν οι 2 μήνες. Πρώτη παρατήρηση, κύριε Λοβέρδο, ελπίζω να μην διαψευστώ και να θυμάμαι σωστά. Το 1986, στην πιο σημαντική, κατά την άποψή μου, συνταγματική αναθεώρηση που έχουμε ζήσει, η πρόταση του Πασόκ ήταν η Επιτροπή να διαρκέσει 3 μέρες. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν να διαρκέσει 1 μήνα και βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση, η οποία ήταν 20 μέρες. Στην επόμενη, λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση, πήγαμε γύρω στους 6 μήνες. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όλα αυτά είναι σχετικά. Και γιατί είναι σχετικά, τι θα καθορίσει το αν επαρκούν οι 2 μήνες ή όχι? Κατά τη γνώμη μου, ο βαθμός ορίμανσης των θεμάτων τα οποία θα κληθείτε να συζητήσετε στη συγκεκριμένη επιτροπή. Είναι αρκετά όρημα? Είναι ευνίδια αυτή η συζήτηση? Γίνεται ξαφνικά ευνιδιαστικά? Πάλι, κατά τη γνώμη μου, όχι. Γιατί, τι έχει προηγηθεί?
έχει προηγηθεί η πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού το 2006, κυρίως όμως στη συνέχεια η δημόσια διαβούλευση. Μία δημόσια διαβούλευση που λυπάμαι που θα το πω, λιδωρήθηκε από αρκετούς. Αντιμετωπίστηκε ίσως με καχυποψία από την επιστημονική κοινότητα, κακώς από ένα μέρος, για να είμαι ακριβής, της επιστημονικής κοινότητας, και που σίγουρα θέτει ένα δεδομένο ως προς την αναθεωρητική επιτροπή. Το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης, έτσι όπως αυτό αναλυτικά έχει καταγραφεί και είναι μέρος των πρακτικών στη σημερινή συζήτηση, και καλό θα κάνουμε όλοι να συμβουλευτούμε το αποτέλεσμα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης. Τρίτο σημείο. Αριθμοί κλειδιά στην κοινωνική συνένεση. 151-180. Τι ακούσαμε σήμερα? Ότι πρέπει με κάθε κόστος, πάση θυσία, να αποφευχθεί ο αριθμός 180. Δύο παρατηρήσεις σε σχέση με αυτό. Πρώτον, υπάρχει ένας ενδιάμεσος αριθμός που δεν είναι ούτε το 151 ούτε το 180. Μπορεί να είναι ένας άλλος αριθμός ο οποίος να περιγράψει πολιτικούς συσχετισμούς και συνενέσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα, ακόμα και αν δεν φτάσει στο 180. Και αυτό παράγει ένα πολιτικό αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Ένα το κρότημα. Δεύτερο, ως προς το 180. Όσοι το διατυπώνουν καθολικά, οριζόντια. Σε όλα δηλαδή τα θέματα στα οποία θα αναφερθώ σε λίγο, τα οποία αναλυτικά καταγράφονται στη δική μας πρόταση. Το 180 να το αποκλείσουμε, ρώτησε ο κύριος Κατρούγκαλος εύσχημα κατά τη γνώμη μου, τι θα κάνουμε με το 86, να μην αναθεωρηθεί, να μην συγκεντρώσουμε 180 ψήφους στην αναθεωρητική επιτροπή. Γιατί? Η μόνη εξήγηση που μπορεί κάποιος να δώσει σε σχέση με αυτό είναι γιατί πραγματικά υπάρχει απροθυμία όσον αφορά την ίδια τη συνταγματική αναθεώρηση. Λέω δηλαδή, ισχυρίζομαι ότι όποιος δεν θέλει το 180, κυρίως σε θέματα στα οποία ακόμη και στη σημερινή συζήτηση αποτυπώνεται συνένεση, ουσιαστικά δεν επιδιώκει, δεν επιθυμεί τη συνταγματική αναθεώρηση. Και βέβαια αυτό το έχουμε ξαναδεί. Να θυμηθούμε την συνταγματική αναθεώρηση 6-8, η οποία ξεκίνησε από 50-55 προτάσεις άρθρων και καταλήξαμε σε 3. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Δηλαδή, να ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση για να καταλήξουμε. Επίσης, σημαντικό σε σχέση με αυτό, σε σχέση με αυτά εδώ, είναι μια αφηρημένη πρόταση που ακούσαμε σήμερα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, περάσαμε από το. Δεν μπαίνουμε σε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ξεκινήσαμε από εκεί. Περάσαμε σε μια ανακοίνωση που έλεγε 9 σημεία συνταγματικής αναθεώρησης και καταλήξαμε σήμερα σε μια πρόταση 57 σημείων. Ερώτηση μπορεί να σας φανεί απλοϊκή. Δεν ήταν σήμερα η κατάλληλη μέρα προκειμένου να κατατεθεί με συγκεκριμένο τρόπο αυτή η πρόταση? Γιατί πέραν της προφορικής ανάπτυξης πρότασης αυτής εν είδη έκθεσης, μιας έκθεσης ιδεών ή μιας πολιτικής έκθεσης, νομίζω ότι ήδη από σήμερα, μαζί με την έκθεση διαβούλευσης που κατατέθηκε στα πρακτικά, καλό θα ήταν να είχαμε ήδη από σήμερα τη συγκεκριμένη πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς τα 57 σημεία, εκτός και αν εγώ δεν αντελήφθη, αν έχουν κατατεθεί δηλαδή στα πρακτικά. Και θέλω να πω, αν πράγματι έχουν κατατεθεί, έχει κατατεθεί. Ωραία. Εφόσον λοιπόν έχει κατατεθεί, και ξεκινάμε από αυτό, ανασκευάζω και λέω ότι εφόσον έχει κατατεθεί και εγώ δεν το έχω αντιληφθεί, πρέπει να δούμε από την πρώτη στιγμή λοιπόν ποια είναι αυτά τα 57 σημεία. Η ερώτηση είναι, υπάρχουν 13 στα οποία λέει συμφωνούμε. 2 τα καταλαβαίνουμε αμέσως, είναι το άρθρο 62 και το άρθρο 86. Τα υπόλοιπα 11, σε σχέση με την πρότασή μας, θα τα δούμε σε λίγο, γιατί εμένα δεν μου προκύπτει συμφωνία στα υπόλοιπα 11 σημεία. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, εγώ θέλω να υπενθυμίσω αυτό που ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στη σημερινή συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει σε εργαλειακή αναθεώρηση. Δεν θα επιτρέψουμε συρρυκνωμένη αναθεωρητική διαδικασία και θα εμποδίσουμε μια τέτοια εξέλιξη
ως η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σήμερα προσέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη φράση «με κάθε μέσο». Εγώ θεωρώ ότι μία υπερμαξιμαλιστική πρόταση 57 σημείων, το μισό σύνταγμα δηλαδή, ένας ισχυρισμός από πλευράς Νέας Δημοκρατίας ότι για να συζητήσουμε τα δικά σας θα δεχτείτε και τα δικά μας, σε συνδυασμό με αυτήν την φράση και σε συνδυασμό με την παρακολουθηματική φράση από πλευράς Κινάλ ότι για κανέναν λόγο 180, να μην επιτευχθεί ο αριθμός 180, μπορούν να εξαχθούν δύο πρώτα συμπεράσματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν αρκετοί που δεν θέλουν αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση και ένα πολιτικό συμπέρασμα σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση ότι μέχρι αυτή τη στιγμή η θέση της είναι θολή. Μία θολή θέση όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι με τους όρους κοινωνικής συνένεσης θα μπορέσει να αποτυπωθεί με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Ας αναζητήσουμε λοιπόν αυτά τα σημεία συνένεσης με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες για να δούμε αν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Πρώτον, η πρότασή μας εδώ επίσης να διευκρινιστεί ότι έχουμε μία πρόταση η οποία δεν αφορά μόνο σε έναν κατάλογο άρθρων, αλλά αποτυπώνεται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η συγκεκριμένη κατεύθυνση παύλα περιεχόμενο. Πότε θα αποφασίσει, τι θα αποφασίσει η Αναθεωρητική Επιτροπή, τι θα αποφασίσει, θα αποφασίσει μόνο κατάλογο άρθρων. Θα αποφασίσει και την κατεύθυνση των άρθρων προς αναθεώρηση. Αυτό θα το αποφασίσει η ίδια η Επιτροπή. Η ίδια η Επιτροπή στο τέλος των εργασιών της θα πει αυτός είναι ο κατάλογος και ενδεχομένως να μπει να θέσει κατευθύνσεις παύλα περιεχόμενο. Και πράγματι υπάρχει η όμπιτερ σκέψη της απόφασης 11-2003 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ως προς αυτό ότι καλό θα ήταν να αποτυπώνεται κατεύθυνση και περιεχόμενο. Ας δούμε λοιπόν τώρα τα συγκεκριμένα σημεία της πρότασης, γιατί νομίζω ότι καλό είναι να ακούσει και το σώμα και ο κόσμος που μας παρακολουθεί ποιες είναι τελικά αυτές οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θρησκευτική ουδετερότητα, έλλειψη επίσημης κρατικής θρησκείας και η καθιέρωση αποκλειστικότητας του πολιτικού όρκου για συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημόσιους υπαλλήλους, λειτουργούς, βουλευτές, τον Πρόεδρο Δημοκρατίας κτλ. Συμφωνούμε ότι είναι όριμο, ότι είναι όριμη αυτή η συζήτηση ή διαφωνούμε. Τι καταγράφηκε σήμερα στην αίθουσα αυτή? Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, είπε ναι, ότι είναι η ώρα να αποτυπωθεί στο Σύνταγμα ο διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους. Το ίδιο καταγράψαμε και από το ποτάμι. Εάν με μια πρώτη συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής και το ποτάμι λένε ναι σε αυτή τη συζήτηση ή το προσεγγίζουν θετικά, πώς από την άλλη μεριά μπορούμε να λέμε ότι να μην περάσει τίποτα με τις 180 ψήφους? Θα το θέτω συνέχεια αυτό το ερώτημα. Αυτή η συζήτηση είναι υπερόριμος καρπός των κοινωνικών εξελίξεων? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Είναι μια προοδευτική επιλογή, η οποία έχει συζητηθεί επαρκώς δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Ασφαλώς και είναι. Υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Εκκλησίας, όπως εκπροσωπείται από τον Αρχιεπίσκοπο, μεταξύ λοιπόν της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Σε πρώτο επίπεδο, ασφαλώς ναι. Τώρα βέβαια, το ερώτημα εδώ και τέθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είναι τελικά πραγματικά μια συμφωνία η οποία είναι καλή, αλλά άργησε? Σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας εξέθεσε μια δεύτερη εκδοχή πραγμάτων. Μας είπε ότι μάλλον είναι καλή ως προς ένα σκέλος της, ότι αυτό μάλλον εννοούσε η Νέα Δημοκρατία με την πρώτη δημόσια τοποθέτησή της. Είναι λοιπόν μια θετική ή είναι μια εχθρική προς το σώμα του Χριστού και προς την Εκκλησία? Γιατί δεν μπορεί να διαφύγει της προσοχής μας ότι την ώρα που ξεκινάμε μια τέτοια συζήτηση, από την άλλη πλευρά ακούγονται από εκπροσώπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης όλες αυτές οι παραδοξολογίες σε σχέση με την κατάργηση των θρησκευτικών συμβόλων, των χριστιανικών εορτών και όλα αυτά που ακούσαμε τον τελευταίο καιρό. Είναι μια τολμηρή ή μια δειλή πρόταση τελικά?
Το κίνημα αλλαγής τι μας λέει σε σχέση με αυτό? Γιατί το κίνημα αλλαγής παρουσίασε δύο εκδοχές των πραγμάτων. Μία εκδοχή ήταν, αποτυπώθηκε από εκπρόσωπο του κινήματος αλλαγής, ότι η κυβέρνηση έδωσε τα πάντα στην Εκκλησία. Αυτή ήταν μια πρώτη προσέγγιση. Μια δεύτερη εκδοχή των πραγμάτων, που δεν μπορούν να συνδυάζονται αυτές οι δύο, είναι ότι τελικά βρίσκονται σε κατάσταση ανασφάλειας 10.000 ιερείς και οι οικογένειές τους. Δεν μπορούν έτσι να συντρέχουν και τα δύο. Πάμε στα άρθρα, δεύτερο σημείο της πρότασης, άρθρα 21-22. Ποιος μπορεί να αποτρέψει μια ευρεία συνένεση που να θωρακίζει την υποχρέωση έμπρακτης αλληλεγγύης του κράτους προς τους πολίτες του? Εδώ νομίζω ότι και το κίνημα αλλαγής στάθηκε θετικά ως προς την πρόταση αυτή. Αναφέρομαι στη συνταγματική εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης, στην αναβάθμιση κρατικής αρρωγής στα παιδιά, στη τρίτη ηλικία, τα άτομα με αναπηρία και τους απόρους. Ποιος δεν θέλει την υγεία κοινωνικό δικαίωμα και ποιος δεν θέλει συνταγματικά κατοχυρωμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Ποιος διαφωνεί με τη διασύνδεση του κατώτατου μισθού με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις? Ποιος διαφωνεί με τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία? Ποιος διαφωνεί με την απαγόρευση επίταξης ως μέτρο αντιμετώπισης των απεργιών? Η ελληνική κοινωνία είναι περισσότερο έτοιμη από ποτέ, αν αναλογιστούμε τα 10 χρόνια κρίσης και τα 9 χρόνια μνημονίου. Άρθρο 28. Εδώ, στο άρθρο 28, η πρόταση αξιώνει τη διενέργεια δημοψηφίσματος όταν πρόκειται να κυρωθεί διεθνή συνθήκη συμφωνία που παραχωρεί κυριαρχικές κρατικές αρμοδιότητες. Ως προς αυτό το σημείο έχουμε μια πρώτη έκδηλη έντονη διαφωνία, γιατί ως προς την πρόταση αυτή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την αποκάλεσε επικίνδυνη πρόταση. Ας σκεφτούμε ποιες είναι αυτές οι διεθνείς συνθήκες και οι διεθνείς συμφωνίες οι οποίες παραχωρούν κυριαρχικές κρατικές αρμοδιότητες. Και για να μην ξεκινήσουμε μια συζήτηση περί των μνημονίων, των μελλοντικών που η δημοκρατία μας θα αποτρέψει, υπάρχει, ας πούμε, το νομικό ζήτημα του Ευρωσυντάγματος. Το Ευρωσύνταγμα στη Γαλλία με αυτόν τον τρόπο δεν προχώρησε και δεν προχώρησε γενικότερα μέσω δημοψηφίσματος. Άρθρα 30, 32, 34 και 35. Εδώ φαίνεται ότι ενώ όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση της Βουλής, φαίνεται να μην συμφωνούμε όσον αφορά την προσφυγή στο λαό. Εδώ η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με αρκετές ευκαιρίες για διεύρυνση εντός εξαμήνου για την αναζήτηση συνένεσης και σε περίπτωση άδεια εξόδου που δεν μπορεί να επιτευχθεί με κανέναν άλλο τρόπο από αυτούς που έχετε προτείνει, δηλαδή να κάνουμε ένα εκλεκτορικό σώμα πιο ευρύ, να το δούμε διαφορετικά κτλ. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν επιτευχθεί η συνένεση, σε αδιέξοδο θα πέσουμε. Πώς θα λύνεται αυτό το αδιέξοδο με την προσφυγή στο λαό? Άρθρο 37, 38 και 84, παράγραφος 2, σε σχέση με την υποχρέωση να είναι βουλευτής, να έχει τη βουλευτική ιδιότητα ο Πρωθυπουργός, τα κόμματα δεν τοποθετήθηκαν. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μία εμπειρία. Η εμπειρία αναφέρομαι κυρίως στο κίνημα αλλαγής και σε όσα συνέβησαν στον τότε Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Όσον αφορά την επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας, τώρα ως προς αυτό είχαμε μια πρώτη καταγραφή συνένεσης από το ποτάμι, όπου το ποτάμι φαίνεται να έχει θετική άποψη. Άρθρο 54 έχει να κάνει με το αναλογικό εκλογικό σύστημα, όπου η Νέα Δημοκρατία το έχει συμπεριλάβει και το 2014. Τον απόδημο ελληνισμό δεν φάνηκε. Εδώ υπάρχει μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή ως 5 βουλευτών επικρατείας, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τον απόδημο ελληνισμό. Κάπου εδώ θα μπορούσε να τερματιστεί ο λαϊκισμός του δόγματος «όπου και πατρίς», έτσι, το οποίο αναπτύχθηκε έντονα τους προηγούμενους μήνες, αλλά δεν είχαμε σήμερα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θα κληθούν τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Την κατάργηση του επαγγελματία πολιτικού με το προσωρινό κόλλημα εκλογικότητας, 3 διαδοχικές εκλογικές βουλευτικές περιόδους και μετά έχουμε το συγκεκριμένο κόλλημα. Ούτε εδώ υπήρξε μια ξεκάθαρη προς το παρόν τοποθέτηση.
Σε σχέση τώρα με τα άρθρα 60, με τα, με τα άρθρα 62 και 86, φαίνεται να ομονοούμε επιτέλους. Πράγματι ομονοούμε. Θα το δούμε. Είναι προς απόδειξη. Και ο αριθμός 180 εδώ, ο αριθμός συνένεσης, είναι σημαντικός. Θα χρειαστώ 3 λεπτά ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζω σε σχέση με τα σημεία της πρότασης. Άρθρο 101α, σε σχέση με τις πολυάριθμες, με το πολυάριθμο των ανεξάρτητων αρχών, υπάρχει πράγματι ανάγκη και θεσμοθέτηση στη συνένεση, να δούμε αν πράγματι, σύμφωνα με την πρότασή μας, τα 3/5 στη διάσκεψη των Προέδρων είναι μία σωστή πρόταση. Αυτό όμως που κατά τη γνώμη μου είναι ακόμη πιο σημαντικό, είναι η λογοδοσία, ο κοινοβουλευτικός, δηλαδή έλεγχος των πράξεων και των παραλήψεων των ανεξαρτήτων αρχών, έτσι όπως προτείνεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώνω με τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία για κρίσιμα εθνικά θέματα, μετά από αίτηση 500.000 πολιτών που έχουν το εκλογικό δικαίωμα, και β' επί ψηφισμένων νομοσχεδίων που ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα πλην δημοσιονομικού. Εδώ τα δημοψηφίσματα γενικά σήμερα αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία και θεωρήθηκαν και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως επικίνδυνα. Υπάρχει η πρόταση για το άρθρο 73 σε σχέση με την πρόταση νόμου από εκάδες πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα να καταθέτουν προτάσεις νόμου, και εδώ δεν υπήρξε τοποθέτηση. Και τελειώνω με το άρθρο 102 σε σχέση με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή, εν συντομία, είναι η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα δύο, ένα θέμα ακόμα και θα περάσω στον επίλογο, κύριε Πρόεδρε. Θέμα δικαιοσύνης. Στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά για αναθεώρηση συγκεκριμένης διάταξης του Συντάγματος όσον αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Γιατί? Υπήρξε, προηγήθηκε κάποιος θεσμικός διάλογος? Δεν προηγήθηκε θεσμικός διάλογος. Χρειάζεται να προηγηθεί θεσμικός διάλογος. Ασφαλώς και χρειάζεται να προηγηθεί θεσμικός διάλογος. Υπάρχουν ζητήματα που είναι εκκρεμή αυτή τη στιγμή και πρέπει επίσης να λυθούν, ναι, σε επίπεδο τυπικών νόμων. Πριν φτάσουμε στο Σύνταγμα, ας δούμε τυπικούς νόμους που αφορούν στη λειτουργία και οργάνωση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστηρίων που πρέπει να τροποποιηθούν. Από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακούσαμε κατάργηση του μισθοδικείου, ακούσαμε όριο συνταξιοδότηση στα 70 χρόνια, δεύτερον, και τρίτον, έναν αφηρημένα μας το είπε, προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας. Δεν ξέρω αν αυτή η πρόταση έχει να κάνει με παλιότερη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση συνταγματικού δικαστηρίου. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με έναν τρόπο για το ΑΕΔ, έναν προληπτικό έλεγχο. Ερώτηση απλή. Πότε το διαβουλευτήκατε αυτά και με ποιους? Δηλαδή, ποια είναι η άποψη των δικαστικών ενώσεων? Έχουν άποψη σε σχέση με αυτά οι δικαστικές ενώσεις και η δικαστική λειτουργή, ο νομικός κόσμος, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι δικηγόροι κλπ. Νομίζω ότι μπορούμε στους 2 μήνες λοιπόν των εργασιών να δούμε τι λένε οι δικαστικές ενώσεις σε σχέση με αυτή την πρόταση. Τελειώνω με τη ΣΥΡΙΖΟΠΗΗΣΗ. Εάν επιθυμείτε λοιπόν να πιστώσετε στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη θρησκευτική ουδετερότητα, το αναλογικό εκλογικό σύστημα, τα δημοψηφίσματα, τον εξορθολογισμό της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, τις τροποποιήσεις βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, την νομοθετική πρωτοβουλία του λαού, αποκαλώντας την πρόταση αυτή ως επιχείρηση ΣΥΡΙΖΟΠΗΗΣΗΣ, ορθά πράτετε και να μας την πιστώσετε. Δεν θα μπορέσετε όμως να μας χρεώσετε και κυρίως η κοινωνία να μας χρεώσει την αδράνεια, την ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού κράτους, την νεοφιλελευθερωποίηση του άρθρου 106 του Συντάγματος, το δημοσιονομικό, όπως τον αποκαλεί και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Οικονομικών, το δημοσιονομικό ζουρλομανδία και την περιβαλλοντολογική ασυδοσία. Αυτά δεν θα μπορέσετε να μας τα χρεώσετε. Κλείνω με τις σκέψεις. Ποιος είναι ο πυρήνας, η κατευθυντήρια ιδέα της πρότασής μας? Η εμβάθυνση της δημοκρατίας, ενδυνάμωση της λαϊκής κυριαρχίας, η ενεργοποίηση του πολίτη και η διεύρυνση της λαϊκής συμμετοχής. Η πρότασή μας στοχεύει λοιπόν σε ένα πιο δημοκρατικό σύνταγμα. Αναρωτιέμαι ποιος δημοκρατικός πολίτης θα είχε αντίρρηση σε αυτό. Γιατί η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον αφορά τη λειτουργία του πολιτεύματος, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και τον κόσμο, είναι η εξάπλωση της λέλαπας του νεοναζισμού, του νεοφασισμού
και του ακροδεξιού αυταρχικού λαϊκισμού και όχι του συνταγματικού λαϊκισμού. Είναι σοκαριστική η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων και οργανώσεων, ακόμη πιο σοκαριστική η υιοθέτηση της ακροδεξιάς ρητορίας από πολιτικές δυνάμεις που μετακινούνται από την κέντρο δεξιά προς ανερθρία προς τα άκρα. Ο εκφασισμός της κοινωνίας όμως δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τον ουρανό, έχει συγκεκριμένες αιτίες. Η πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου αιτία είναι η αίσθηση των πολιτών ότι δεν έχουν φωνή, δεν ακούγονται, ότι το πολιτικό σύστημα δεν τους λαμβάνει υπόψη. Έτσι λοιπόν οι λογικές των μονόδρομων της τεχνοκρατίας και της οικονομικής ορθοδοξίας, οι λογικές του «there is no alternative», δεν υπάρχει εναλλακτική, έχουν παραπλανήσει χιλιάδες συμπολίτες μας, τους οποίους οδηγούν στα δίχτυα εγκληματικών οργανώσεων. Θεωρούμε λοιπόν, και αυτό είναι ο πυρήνας της πρότασής μας, ότι αν αποκαταστήσουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας, αν δώσουμε φωνή και ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, θα συμβάλλουμε καθοριστικά ώστε να ανακόψουμε την άνοδο της άκρας δεξιάς. Αυτό είναι ένα πρώτιστο διακύβευμα συνένεσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης.